Burks averted his gaze. Red was his face when he mumbled into his beard. Oh, something about lack of money and how Picardo and Smith drove him to tears. And Engel said, oh, please, Marks, come on and show me some compassion and love. Well, assuming you still know what that is, it can't be our relationship, it's only about economics. The fight against the bourgeoisie, the trouble with the anarchists. Comrade should be more than just what now, won't you agree? So tell me now, what's the meaning of friendship? Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Αλέξανδρο Χρήση, καθηγητή στο Πάντιο. Αλέξανδρο, ευχαριστώ πολύ καταρχήν που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις. Ηλία, να συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο. Θα συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο σου, ο Μάρξης της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ωραία. Δικιά μου ευκαιρία. Να είσαι καλά. Αν και θα μπορούσε να είναι η τελευταία ερώτηση αυτή, θα στη θέσω ως πρώτη. Ναι. Γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου ερευνητικού και συγγραφικού σχεδίου. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο δηλαδή και πού προσδοκάς να καταλήξει? Ναι. Αυτό το βιβλίο, ο Μάρξ της Δημοκρατίας, είναι το πρώτο μέρος ενός διμερούς, ενός δίτομου, ας το πούμε έτσι, έργου, μιας δίτομης μελέτης που έχω σχεδιάσει. Το δεύτερο μέρος της οποίας είναι ο Μάρξ του κομμουνισμού. Ο Μάρξ της Δημοκρατίας, όπως επιγράφεται αυτό το βιβλίο, αφορά τη συγκρότηση της αντίληψης του Μάρξ για το κράτος, για τη δημοκρατία, για την πολιτική, όπως αυτή διαμορφώνεται πριν ακόμη εκείνος πάρει την απόφαση και ενταχθεί και στρατευθεί, θα έλεγα, σε αυτό που ονομάζουμε κομμουνιστική υπόθεση. Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο βιβλίο που προχωρώ τώρα και ελπίζω να το έχω ολοκληρώσει το φθινόπωρο του 16, είναι ο Μάρξ του κομμουνισμού, που συζητεί ουσιαστικά τις ίδιες θεματικές, την αντίληψη του Μάρξ για την πολιτική, για το κράτος και για την πολιτική μετά την επαναστατική ρήξη, από τη στιγμή που αυτός εντάσσεται στην κομμουνιστική υπόθεση. Τώρα, αυτή η στιγμή της ένταξης, της απόφασης και της ένταξης, ιστορικά, χρονικά μπορεί να τοποθετηθεί, μπορεί να προσδιοριστεί, έχει τεκμηριωθεί, ας το πούμε έτσι, από τους μελετητές εδώ και αρκετές δεκαετίες, στο πρώτο εξάμηνο του 1844. Αν έχει αυτό κάποια σημασία προς το παρόν, δεν ξέρω, μπορεί να επανέλθουμε. Ναι. Το λέω αυτό για να πω ότι το βιβλίο «Ο Μάρξ της Δημοκρατίας», από άποψη βιβλιογραφικής αναφοράς στο έργο του Μάρξ, ξεκινάει από τα φοιτητικά του χρόνια και ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση της κριτικής του Μάρξ στη Χεγγελιανή Φιλοσοφία του Δικαίου. Είναι μία περίοδος περίπου 8 ετών, 1835-1843, πολύ πυκνή, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της ο Μάρξ συγκροτείται και ως πνευματική και ως πολιτική προσωπικότητα και φτάνει πια στο όριο της μετάβασης που είπα πριν, από αντιλήψεις δημοκρατικές, ενός δημοκρατισμού, στη διαμόρφωση μιας κομμουνιστικής αντίληψης. Ωραία. Αυτό θα ξεκινήσει στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Ενώ μέχρι εδώ, σε αυτό το βιβλίο, παρακολουθώ τον Μάρξ πριν την μετακίνησή του στο Παρίσι. Αυτή έγινε το φθινόπωρο του 1943. Εκεί ακριβώς διακόπτεται η αφήγηση σε αυτό το βιβλίο. Και θα συνεχιστείς από εκεί και πέρα. Ναι, ιστορικά θα είναι από εκεί και πέρα. Αλλά βέβαια δεν ακολουθώ μόνο ένα ιστορικό άξονα σε αυτό το σχέδιο, ούτε πρωτίστως.
η προσέγγιση μου έχει μια ιστορική διάσταση, κρατώ δηλαδή το νήμα της ιστορίας γιατί το θεωρώ σημαντικό. Δεν θα γινόταν κι αλλιώς. Ναι, εάν το βλέπε κανείς από μια οπτική μεθοδολογική διαφορετική, η ιστορικότητα της προσέγγισης θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Αν χρειάζεται, μπορεί κάποιος να προέκρινε την επιστημολογική, ας το πω έτσι, προσέγγιση. Αλλά εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική και έτσι παρακολουθώ και ιστορικά πώς εξελίσσεται αυτή η κίνηση. Ναι, βέβαια, αν συνδέονται, ας πούμε, χρονολογίες ή ιστορικά γεγονότα. Ακριβώς. Με τις αντιλήψεις του και τις αλλαγές του, έτσι, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι προκύπτει και μέσα από το βιβλίο, θα προκύψει και από το επόμενο, ότι υπάρχει μια συνάρτηση οργανική και όχι εξωτερική ανάμεσα στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων, την ιστορική δυναμική θα έλεγα και την αντίστοιχη δυναμική του έργου. Βέβαια αυτές οι συναρτήσεις, αυτές οι σχέσεις διαμεσολαβούνται, δεν είναι αυτόματες, δεν είναι μηχανικές, αλλά είναι αδύνατο κατά τη γνώμη μου να προσεγγίσει κανείς ουσιαστικά τη σκέψη, το έργο, τις αντιλήψεις του Μάρξ, ειδικότερα εδώ για τη δημοκρατία και το κράτος, αν κάνει αφαίρεση του ιστορικού πλαισίου. Τώρα που το λες αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, μέσα στο βιβλίο αναφέρεις και τον Αλτουσέρ και τον Μπουλατζά, επειδή και αυτοί έχουν ασχοληθεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο με τη μετάβαση του Μάρξ από ένα σημείο στο άλλο, και διαφωνείς με τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν αυτό και προτάσεις έναν άλλο τρόπο. Τη υπέρβαση, νομίζω, λες. Ναι, ναι. Μπορεί να μου πει πού διαφωνεί με αυτού και ποιο είναι, ας πούμε, το δικό σου εντός εισαγωγικών σχέδιο για αυτή τη μετάβαση από το δημοκράτη Μάρξ στον κομμουνιστή. Ναι. Το ερώτημα είναι κέριο. Θα μπορούσα για λόγους οικονομίας της συζήτησης να διακρίνω τρεις μεθοδολογικούς τρόπους προσέγγισης. Ωραία. Ο ένας είναι ο τρόπος της υπέρβασης που υιοθετώ, θα έλεγα της διαλεκτικής της υπέρβασης και θα εξηγήσω πώς το εννοώ. Ο άλλος είναι ο τρόπος της τομής, της επιστημολογικής τομής, είναι η θεωρία του Αλτουσέρ, στην οποία προσχώρησε και ο Πουλατζάς ως μελετητής αυτών των κειμένων και θα μπορούσε κανείς να διακρίνει και έναν τρίτο τρόπο, αυτόν μιας ευθύγραμμης ομαλής μεταξέλιξης του Μάρξ από φιλελεύθερες ή δημοκρατικές αντιλήψεις σε κομμουνιστικές. Είναι αυτός ο τρόπος που υποστηρίζεις εσύ? Όχι. Εγώ υποστηρίζω τον πρώτο τρόπο, τον τρόπο της υπέρβασης. Η υπέρβαση έρχεται από την Χεγκελιανή λογική, είναι αυτή η γερμανική λέξη, αυτή η γερμανική έννοια της Aufhebung. Άρση, υπέρβαση, είναι διαφορετικοί τρόποι να μεταφράσουμε το ίδιο πράγμα. Επειδή το θεωρώ κομβικό σημείο και μεθοδολογικά, αλλά και από την άποψη του περιεχομένου σε όλη τη δόμηση του βιβλίου, αν δεν έχεις αντίρρηση να διαβάσω με τρεις γραμμές πώς ο ίδιος ο Χέγκελ στην επιστήμη της λογικής ορίζει την υπέρβαση. Λέει λοιπόν ο Χέγκελ, η υπέρβαση αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές φιλοσοφικές έννοιες. Αποτελεί θεμελιώδη προσδιορισμό που απαντάται επανειλημμένα σε όλη τη φιλοσοφία, το νόημα του οποίου πρέπει να νοηθεί με σαφήνεια και να διακριθεί ιδιαίτερα από το μηδέν. Αυτό που έρεται δεν ανάγεται συνεπώς στο μηδέν. Aufheben έχει διπλό νόημα στη γλώσσα. Και καταλήγει. Από τη μία πλευρά σημαίνει διατηρώ, συντηρώ και σημαίνει εξίσου την πρόκληση της παύσης, το να θέτεις τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι η διαλεκτική η Χεγκελιανή, αυτή είναι ο προσδιορισμός, ας το πούμε έτσι, της έννοιας της υπέρβασης, την οποία αξιοποιώ μεθοδολογικά προκειμένου να κατανοήσω το πώς εξελίσσεται η ίδια η σκέψη και το έργο του Μάρξ στα ζητήματα της πολιτικής. Ένας άλλος τρόπος, μεθοδολογικός, επιστημολογικός, είναι ο τρόπος της τομής, που υιοθετούν ο Αλτουσέρ και οι μαθητές του. Για αυτούς η διαλεκτική
με αυτή την έννοια της υπέρβασης, είναι μια ύπουλη έννοια, κατασκευή ίσως. Ο Αλτουσέρ προτιμάει να χρησιμοποιεί τον όρο μετατόπιση όταν αναφέρεται στο πέρασμα του Μάρξ από μία φάση σκέψης σε μία άλλη φάση σκέψης. Η διαφορά ανάμεσα στο μετατόπιση και υπέρβαση, όπως εγώ τουλάχιστον την καταλαβαίνω, είναι ουσιώδης. Εάν υιοθετήσει κανείς την λογική της υπέρβασης, τότε σε όποια στιγμή της μαρξικής σκέψης προσεγγίσει, θα εντοπίσει στοιχεία από την προηγούμενη στιγμή, βεβαίως επεξεργασμένα, ναι, θα έλεγα ενταγμένα πλέον σε ένα διαφορετικό πλαίσιο μέσα από αυτή τη μετάλλαξη την οποία έχουν υποστεί από την καινούρια επεξεργασία, αλλά με μία μορφή και σε μία άλλη βαθμίδα θα τα ξαναβρει. Εάν υιοθετήσει τη λογική της τομής ανάμεσα στις δύο φάσεις, δεν υπάρχει. Υπάρχει ασυνέχεια δηλαδή. Υπάρχει μόνο το στοιχείο της ασυνέχειας. Της ασυνέχειας. Ενώ για την διαλεκτική προσέγγιση, για την προσέγγιση της υπέρβασης, υπάρχει συνέχεια-ασυνέχεια, με δεσπόζον βέβαια το στοιχείο της ασυνέχειας. Από τον ορισμό αυτόν, τον προσδιορισμό της έννοιας του Χέγκελ που διάβασα πριν, φαίνεται προκύπτει ακριβώς η συνύπαρξη, η δυναμική, η εντατική ταυτόχρονα συνύπαρξη της διατήρησης, της συντήρησης, αλλά και του τέλους της προηγούμενης στιγμής. Λοιπόν, εγώ σε όλη την, ας επιτραπεί να πω, την αρχιτεκτονική του βιβλίου, κινούμαι με τη λογική της υπέρβασης, διακρίνω τρεις στιγμές στη διαμόρφωση της αντίληψης του Μάρξ για την πολιτική, το κράτος, τη δημοκρατία σε αυτό το φάσμα 1835-1843. Μία πρώτη στιγμή που είναι αφηρημένη προσέγγιση, αυτή που διαμορφώνει στα πρώτα φοιτητικά του χρόνια. Μία δεύτερη στιγμή που την ονομάζω φιλοσοφική στιγμή, ας το πω έτσι, η φιλοσοφική στιγμή στην διαμόρφωση της αντίληψής του και ειδικότερα η ρεπουμπλικανική. Ο ρεπουμπλικανισμός είναι ένα ολόκληρο ρεύμα μέσα στην πολιτική θεωρία. Μπορώ να προσδιορίσω πιο συγκεκριμένα κάποια χαρακτηριστικά της όταν έρθει η ώρα. Και έρχεται μια τρίτη στιγμή που είναι η διαλεκτική, που έρει τις προηγούμενες και τις συνθέτει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αλλά και σε σχέση και στη σχέση δημοκρατίας και κομμουνισμού πάλι βλέπω να λειτουργεί αυτή η σχέση της υπέρβασης, αυτή η δυναμική της υπέρβασης. Δηλαδή στον κομμουνισμό έρεται η στιγμή της δημοκρατίας, δεν μηδενίζεται. Με μία έννοια σταματά, αλλά με μία άλλη έννοια διατηρείται. Και ξαναρχίζει μάλλον με άλλο επίπεδο. Σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη βαθμίδα. Ακριβώς. Ναι. Δεν βλέπω τομή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους με την έννοια της ασυνέχειας και μόνο. Υπάρχει συνέχεια και ασυνέχεια και βεβαίως δεσπόζει το στοιχείο της ασυνέχειας. Ο κομμουνισμός είναι τελείως διαφορετικό πλαίσιο, στο οποίο όμως ενσωματώνεται μεταλλαγμένο το στοιχείο της δημοκρατίας. Ο λεπτός κρίκος και ο τόσο συζητημένος, ενδεχομένως και εύθραυστος, είναι η δικτατορία του Πολυταριάτου, αλλά αυτό είναι μια καταραμένη έννοια. Προς το παρόν την αφήνουμε στην άκρη. Τώρα υπάρχει και η τρίτη εκδοχή, την οποία δεν την συζητώ ιδιαίτερα, που είναι αυτή που βλέπει μια, ας το πούμε έτσι, μετεξέλιξη του Μάρξ. Από φιλελεύθερο στοχαστή σε κομμουνιστή στοχαστή. Δεν θεωρώ ότι αυτή η πορεία ήταν μια έτσι ευθύγραμμη, ανώδυνη και ομαλή διαδικασία μετάβασης, συνέχειας. Έχει κόμβους, έχει άλματα,
και αυτά προσπαθώ να αναδείξω. Ξανά λέω, δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό το σχήμα το ρεπουμπλικανικό στοιχείο, η ρεπουμπλικανική στιγμή είναι η κρίσιμη εδώ που θέλει πολύ κουβέντα. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, μια που ανέλεγε στο πώς το βλέπεις εσύ και το πώς το βλέπει, ξέρω εγώ, Μπουλατζά, ο Αλτουσέρ και οι άλλες απόψεις. Σχετικά με τον Αλτουσέρ και τον Μπουλατζά. Είναι λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση που σου κάνω, αλλά αυτοί, ας πούμε, οι δύο δεν είχαν υπόψη τους την Γελιανή διαλεκτική. Είναι από τους πιο σημαντικούς μελετητές, μαρξιστές θεωρητικούς, όσο και να διαφωνεί κανείς μαζί τους μεθοδολογικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να αρνηθεί την τεράστια συμβολή τους στην συγκρότηση, ας το πω έτσι, της μαρξιστικής θεωρίας με όλη την πολυμορφία της και την αντιφατικότητά της. Άρα πού μπορεί να έκανα λάθος ως προς αυτό, δηλαδή έκανα κάποιο λάθος. Κοίταξε. Τι μπορεί να ήταν η λόγη, βέβαια αυτό είναι και λίγο ψυχολογικό το... Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο λάθος. Ναι. Εξάλλου είναι μια μεθοδολογία που χαρακτηρίζει γενικότερα τις σκέψεις τους και όχι ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο. Θα φέρω ένα παράδειγμα για να το προσδιορίσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Ο Πουλατζάς, για παράδειγμα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ανακοίνωση που είχε κάνει σε ένα συνέδριο που είχε διοργανώσει το Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών εκεί το 1966, συνέδριο μαρξιστικής σκέψης, είχε υποστηρίξει την άποψη ότι ο νεαρός Μάρξ, αυτός ο Μάρξ δηλαδή που εξετάζουμε εδώ, δεν έχει ακόμη συγκροτήσει δική του αντίληψη για την δημοκρατία, για το κράτος, για την πολιτική. Λειτουργεί κάτω ακόμη από την επιρροή των φιλοσοφικών του καταβολών. Προσωπικά διαφωνώ. Ναι. Θεωρώ ότι ο Μάρξ ήδη από αυτή την περίοδο που συζητούμε διαμορφώνει μια δική του άποψη για τη δημοκρατία. Δεν είναι η άποψη που θα συγκροτήσει για το κράτος, για την πολιτική, όταν θα προσχωρήσει στην κομμουνιστική υπόθεση και στην υλιστική αντίληψη της ιστορίας, ασφαλώς όχι, αλλά δεν είναι και ανάτυπο ή συνδυασμός, ας το πω έτσι, κάποιων αστικών αντιλήψεων περί δημοκρατίας, φιλοσοφικών αντιλήψεων περί δημοκρατίας. Με αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τομή, κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα στους δύο κόσμους, στον Μάρξ του κομμουνισμού και στον Μάρξ της δημοκρατίας και στο θέμα του, του κράτους και της πολιτικής. Okay. Γράφεις τον πρόλογο ότι θα το διαβάσω πώς το γράφεις. Ναι. Ο Μάρξ της δημοκρατίας που ουδέποτε υπήρξε ένας φιλοσοφικά αφελής θειασότης άμεσης δημοκρατίας, διεκδικεί μια κοινωνία χωρίς κράτος, αλλά με την πολιτική να ορίζει και να νοηματοδοτεί ως ανοιχτή συλλογική διαδικασία την ύπαρξη των μελών αυτής της κοινωνίας. Ποιους εννοείς με τη φράση που αναφέρεις ως θειασότες της άμεσης δημοκρατίας? Ποιοι είναι οι θειασότες της άμεσης δημοκρατίας? Λοιπόν, Ηλία, κοίταξε. Εδώ δεν θα κάνω κάποιες αναφορές κατά ανάγκη θεωρητικές. Για να είμαι ειλικρινής, όταν έγραφα αυτό το σημείο στον πρόλογο του βιβλίου, περισσότερο η σκέψη μου ανέτρεχε σε κινήσεις, σε κινήματα, σε απόψεις που διακινούνται στις μέρες μας στο πλαίσιο κινηματικών δράσεων. Που εννοείς που αναφέρονται στην άμεση δημοκρατία. Ακριβώς. Για να πάρω την πιο πρόσφατη εκδοχή, θα αναφερθώ στα κινήματα των πλατιών, τα λεγόμενα. Ναι. Δεν βάρινε στη σκέψη μου, όταν έγραφα αυτές τις φράσεις, ένα θεωρητικό σημείο αναφοράς, αν και θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει τέτοια. Και φυσικά όταν χρησιμοποιώ τον όρο αφελής, εννοώ με τη φιλοσοφική έννοια, όχι την καθημερινή χρήση του όρου. Ήθελα εδώ να τονίσω ότι ο Μάρξ
κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι θειασότης μιας αντίληψης για την πολιτική, για την δημοκρατία, που συναρτά το αντιπροσωπευτικό με το άμεσο, βεβαίως με την τάση να ενισχύει το άμεσο δημοκρατικό στοιχείο. Αλλά έχουμε από την πλευρά μας πολλές φορές την τάση να θεωρούμε αμεσοδημοκρατικές μορφές οργάνωσης της πολιτικής, της δημοκρατίας κλπ. Μορφές και διαδικασίες που δεν ήταν τέτοιες. Δηλαδή, αν πάρουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της κομμούνας. Mm-hmm. Η κομμούνα ήταν ένας τρόπος οργάνωσης του πολιτικού, ας το πω έτσι, με αντιπροσωπευτικό στοιχείο μέσα της. Βεβαίως αντιπροσωπευτικό, με λογοδοσία, με ανακλητότητα, και συνεπώς έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές έχουμε την τάση, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να ταυτίζουμε την αντιπροσωπευτική η δημοκρατία με την κοινοβουλευτική. Mm-hmm. Η κοινοβουλευτική είναι μια εκδοχή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αλλά η αντιπροσωπευτική μπορεί να μην είναι κοινοβουλευτική. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ξαναλέω, όταν έγραφα αυτό το πράγμα, είχα στο νου ορισμένες αντιλήψεις που διακινούνται σε σύγχρονες μορφές κινημάτων, κινηματικών δράσεων, που αποθεώνουν το άμεσο δημοκρατικό στοιχείο και θεωρούν βέβυλο για το ίδιο το κίνημα κάθε στοιχείο αντιπροσωπευτικότητας. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, είναι και αντιλειτουργικό αυτό. Mm-hmm. Χωρίς να παραγνωρίζω τους κινδύνους που υπάρχουν από τη λειτουργία αντιπροσωπευτικότητας, θεωρώ ότι χωρίς και το στοιχείο της αντιπροσώπευσης δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και έχει ενδιαφέρον, μια που αναφέραμε πριν τον Μπουλατζά, και πρέπει να του το αναγνωρίσει κανείς αυτό, το πόσο ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, στέκεται στο συνδυασμό του αντιπροσωπευτικού με το άμεσο δημοκρατικό. Τώρα, αν έπαιρνα ένα αντίθετο παράδειγμα, έτσι μιας μονομερούς, κατά τη γνώμη μου, κλίσης προς την άμεση δημοκρατία, θα ανέφερα τον Καστοριάδη. Ναι. Αλλά αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα σε ρωτάω τώρα για τον Καστοριάδη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, ναι. Θα σου πω γιατί θα ναι, σε ρωτήσω. Ναι, παίζω. Αν και δεν είναι, ναι. Ας πούμε ο Καστοριάδης, έτσι, που είχε βασικές αναφορές στην άμεση δημοκρατία. Αθήνα, ναι. Ναι, και στην αρχαία Αθήνα. Ωραία. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μεγάλο κομμάτι της θεωρίας του στήθηκε πάνω σε αυτή την αντίληψη. Καλώς. Δεν ήξερε αυτόν τον Μάρξ που περιγράφεις εσύ και αφηγείσαι. Δεν μπορεί να μην τον ήξερε. Τι θέλω να πω, ότι ο Καστοριάδης υποτίθεται ότι αποδόμησε σε πολλά σημεία τον Μάρξ. Κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι όχι. Ωραία. Αλλά δεν είχε γνώση. Ασφαλέστατα. Κοίταξε. Τότε για ποιο λόγο. Να τώρα, σου πω κάτι. Είναι ψυχαναλυτική ερώτηση για τον Καστοριάδη αυτή. Όχι, όπως είπαμε πριν, αλλά ναι, είναι και πολιτική στην ουσία. Δεν είναι το θέμα ότι δεν ήξερε. Ή ο Καστοριάδης ή ο Πουλατζάς. Απλά τι θέλησαν να υπορτολίσουν αυτό. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά, Ηλία. Θα σου πω πως το κατανοώ. Mm-hmm. Με όποιο ιδεολογικό κίνδυνο έχει αυτό το πράγμα. Να μπατάρουμε και σε μεταμοντέρνες αναγνώσεις κλπ. Που δεν είναι καθόλου προσφυλής, το έχεις καταλάβει. Είναι σαν να προσεγγίσεις ένα κλασικό έργο της κλασικής δραματουργίας, ας πούμε, από μια σκηνοθετική άποψη. Mm-hmm. Από διαφορετικές σκηνοθετικές εκδοχές. Και είναι δύσκολο να πεις αν αυτή η σκηνοθετική άποψη ή αυτή η σκηνοθετική εκδοχή είναι καλύτερη ή αρτιότερη από την άλλη. Συμπεριλαμβανομένης, συγγνώμη, κοίταξε, και της δικής σου. Σωστά. Εντάξει. Γιατί και εσύ είσαι μια σκηνοθετική μαθητή. Έχω, ασφαλώς. Και κρίνεται και αυτή. Ναι, όχι, δεν είναι βεβαίως. Είναι σωστή, λάθος. Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή, και αυτό καθιστά ένα έργο, κατά την άποψή μου, κλασικό. Mm-hmm. Η ανθεκτικότητά του στον χρόνο, ακριβώς με την έννοια ότι εξακολουθεί να παραμένει δεκτικό σε γόνιμες για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό, σκηνοθετικές, ερμηνευτικές εκδοχές. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Καστοριάδης έχει καταθέσει τη δική του ερμηνευτική εκδοχή, σκηνοθετική εκδοχή για τον Μάρξ. Ο Πουλατζάς, μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, έτσι, ναι, τη δική του και ούτω καθεξής. Συνεπώς, δεν έχει, κατά τη γνώμη μου,
σε πρώτο επίπεδο ιδιαίτερο νόημα να πει κανείς ότι αυτός ο στοχαστής, αυτός ο μελετητής γνώριζε ενώ άλλος δεν γνώριζε. Okay. Βέβαια, ο καθένας σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο μπορεί να πει ότι κατά τη γνώμη μου αυτή η ερμηνευτική εκδοχή αποδίδει τη δυναμική του έργου στην εποχή μας πληρέστερα. Από την άλλη. Από την άλλη. Μόνο με αυτή την έννοια. Και πάλι και αυτό υποκειμενικό. Και αυτό βεβαίως υποκειμενικό και σε τελική ανάλυση η πράξη. Σωστό. Γράφεις επίσης ότι ο Μάρξ δεν εξέλαβε την Αθηναϊκή Δημοκρατία ως κάτι ας πούμε αυτούσα να το πάρει και να το βάλει στην εποχή του και να πει ταιριάζει απόλυτα, αλλά προσπάθησε να θεωρητικά την προσαρμόσει στην εποχή του κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αν έκανε το προηγούμενο, αν την έβαζε όπως ήταν, αυτό θα ήταν κάτι αντιδιαλεκτικό για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Και θα ήταν, ναι, όπως και να ήθελα να ήταν. Ναι. Και για τώρα είναι αντιδιαλεκτικό αυτό. Εμπνεύστηκε όμως. Εμπνεύστηκε. Κατά την άποψή μου, ναι. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Έτσι. Αλλά. Ευπρόσδεκτη. Μήπως συμβαίνει το αντίθετο με τους μαρξιστές. Δηλαδή, τι εννοώ. Ότι πολλές φορές οι μαρξιστές κατηγορούνται ότι θέλουν να προσαρμόσουν την πραγματικότητα στις ιδέες τους. Πολύ σωστά. Δηλαδή, ο Μάρξ, ας πούμε, είπε κάποια πράγματα πριν έναν αιώνα και. Ωραία. Ναι. Και λένε οι πολεμοί του. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα πράγματα που είπε ο Μάρξ τότε να ισχύουν και τώρα, όλο αυτό, ας πούμε, ο διαλεκτικός συλλογισμός και η διαλεκτική αντιμετώπιση ιστορίας και οι πάλι των τάξεων κτλ. Μήπως υπάρχουν στοιχεία που ο Μάρξ στην εποχή του δεν εξέλαβε υπόψη του και που μπορεί με τα μαρξιστές. Ας πούμε, ξέρω εγώ, η σχολή της Φραγκφούρτης ή ο Καστοριάδης ή κάποιος άλλος. Ο Νέγκρος. Ναι, να τα βάλανε στο παιχνίδι και ο Μάρξ δεν μπόρεσε. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος πουρος μαρξιστής. Μαρξιστής με την έννοια μόνο του μαρξικού έργου. Κατάλαβες πως εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Τι λες γι' αυτό. Να το πιάσω το ερώτημα από την αρχή, από την αφετηρία του. Ένας στοχαστής όπως ο Μάρξ, για τον οποίο η ιστορικότητα της προσέγγισης είναι κομβική σημασίας, κρίσιμο στοιχείο, θα ήταν ανακόλουθο να μεταφέρει αυτούσιο στην δική του εποχή ένα πολιτιακό τρόπο δράσης, οργάνωσης του 5ου π.Χ. αιώνα. Ναι. Γι' αυτό και είπα πριν και σε διέκοψα ότι ναι μεν αυτό δεν το κάνει, ωστόσο εμπνέεται. Mm-hmm. Τι εννοούσα με αυτό. Πάλι είμαστε στο στοιχείο της συνέχειας και της ασυνέχειας. Ωραία. Το μεγάλο πρόταγμα του αυτοπροσδιορισμού, της αυτονομίας στην κυριολεξία του όρου, που τέθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία με τόση ένταση και έχει απόλυτο δίκιο κατά τη γνώμη μου, και ο Καστοριάδης δεν είναι ο μόνος που το αναδεικνύει, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη στιγμή ιστορική, εξακολουθεί να παραμένει εκρεμές, ζητούμενο, να παραμένει πρόταγμα. Mm-hmm. Και ως τέτοιο ο Μάρξ το αναζητεί στην εποχή του. Mm-hmm. Αυτό τον συνδέει σε μια σχέση συνέχειας με το αρχαιοελληνικό πρόταγμα, με το αρχαιοελληνικό παρελθόν, με την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα όμως θέτει το ζήτημα μέσα σε ένα καινούριο πλαίσιο. Ωραία. Τώρα, αυτό που επισημαίνεις για τους μαρξιστές ή για, υποθέτω, για κάποιους μαρξιστές, για πάλι, ναι, ναι. Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς ότι είναι και η κριτική που με το δικό του ακόμα φιλοσοφημένο, φιλοσοφικό τρόπο και φιλοσοφική ορολογία ασκεί ο Μάρξ στο Χέγγελ. Mm. Όταν του κάνει την δική του κριτική για την θεωρία του δικαίου και του κράτους που καταθέτει ο ίδιος ο Χέγγελ, υποστηρίζει ακριβώς ότι ο Χέγγελ υποτάσσει στην λογική με λάμδα κεφαλαίο, στον κόσμο των ιδεών, τον ζωντανό κόσμο της πραγματικότητας. Ενώ θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, μέσα από την ανατομία, στο πω έτσι, την κριτική της ίδιας πραγματικότητας,
να συγκροτηθεί η ίδια η θεωρία. Είναι αυτό το οποίο επισημαίνεις και εσύ για ένα μεγάλο κομμάτι μαζιστών και δεν έχω δυσκολία να το δεχθώ αυτό ότι ισχύει. Ακριβώς στο βαθμό που μέσα στην δυναμική της ίδιας της ζωής του μαρξισμού αναπαράγεται σε πολλές φάσεις και σε πολλές στιγμές, και αυτό είναι θέμα βέβαια να το εξειδικεύσει κανείς και να το δει πώς κάθε φορά, ένας ιδεαλισμός. Δεν είναι, είναι ένα κατά την άποψη δική μου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα ζωντανό σώμα, το σώμα του το μαρξισμού. Συνεπώς έχει και την παθολογία του, έχει και στιγμές δημιουργικές, αλλά έχει και στιγμές παθογένειας. Ναι. Αυτό θα μπορούσα να πω. Okay. Ωραία. Θεωρούν πολύ την ενασχόληση του νεαρού, αλλά και του κομμουνιστή Μάρξ, με την οικονομία αιμονική. Ναι. Πολύ. Θέλω να αναφέρω ένα απόσπασμα έτσι εδώ λίγο από τον Engels. Ναι. Που στις 21 Σεπτέμβρη του 1890 είχε γράψει από το Λονδίνο στον Bloch ένα γράμμα. Το οποίο άρχιζε με την εξής φράση: για το γεγονός ότι η νεολαία κάποτε δίνει στην οικονομική πλευρά μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι της αναλογεί, φταίμε εν μέρει εμείς οι ίδιοι, ο Μάρξ και εγώ. Βέβαια το δικαιολογεί μετά, για ποιους, το αιτιολογεί μάλλον για ποιους λόγους έγινε όλο αυτό. Αλλά αυτή η πρώτη φράση είναι ενδεικτική για το ότι και αυτός είχε καταλάβει ότι κάπου αυτό το πράγμα είχε μια αιμονή προς την οικονομία, στο οικονομικό κομμάτι. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ή αν δεν θες να μην την κάνουμε, την κάνω εγώ και μου λες αν είναι σωστή ή λάθος. Ποια είναι η άποψή μου, θα σου πω. Ναι, μπράβο. Υπήρχε κάποια αιμονή. Υπάρχει ακόμα κάποια αιμονή. Αν για εκείνους τους ανθρώπους, τον Engels και τον Marx, υπήρχε και είναι αιτιολογημένοι. Για ανθρώπους που τώρα λέγονται μαρξιστές, είναι αιτιολογημένο αυτό. Επειδή μιλήσαμε και πριν για στοιχεία παθογένειας, όπως είναι η κάτω από διάφορες συνθήκες αναβίωση του ιδεαλισμού μέσα στο ίδιο το σώμα του μαρξισμού, μία άλλη παθογένεια είναι ο οικονομισμός. Και βεβαίως το γεγονός ότι αναπτύσσονται τέτοιου είδους παθογένειες πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι, δεν μπορεί να είναι άσχετο, τουλάχιστον σε σχέση με τις ιστορικές συνθήκες που συγκροτείται δυναμικά ο μαρξισμός ως θεωρία. Τώρα, για την αιμονή τη συγκεκριμένη, αν θέλω να μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, γιατί αν πω με ένα ναι ή όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ να αποδώσω τη θέση μου. Θα πεις ό,τι θες, ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, να το δούμε πρώτον ιστορικά. Δηλαδή, πότε ξεκινάει η ενασχόληση του Μάρξ με την οικονομία. Η ενασχόληση του Μάρξ με την οικονομία συμπίπτει χρονικά η αφετηρία αυτής της ενασχόλησης, συμπίπτει χρονικά, θα έλεγα, με την προσχώρησή τους αυτό που ονομάζουμε κομμουνιστική υπόθεση. Δηλαδή, στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του 44, που είναι το πρώτο υλικό του Μάρξ, το οποίο συγγράφεται με δεδομένη πια την απόφαση του, με υπαρκτή την απόφαση του, ας μην την πω δεδομένη, της προσχώρησή του στον κομμουνισμό, κατά ένα μεγάλο μέρος αφορά την οικονομία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει συγκροτήσει ήδη τη δική του κριτική της πολιτικής οικονομίας, την ενοιολόγησή της, τη θεωρία της υπεραξίας κλπ. Κλπ. Αυτό θα έρθει αργότερα. Αλλά ήδη εισάγει την οικονομική προβληματική μέσα στην προσέγγιση του. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πρώτον ότι για τον Μάρξ από τα πρώτα του κείμενα, και αλήθεια είναι ότι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε συστηματικά με την πολιτική οικονομία από τους δύο ήταν ο Engels, δεν ήταν ο Μάρξ, και ο Engels έγραψε ένα θαυμάσιο κείμενο
Θαυμάσιο το εκτίμησε και ο ίδιος ο Μάρξ όταν το πήρε στα χέρια του, το οποίο δημοσιεύτηκε στα γαλλογερμανικά χρονικά για την πολιτική οικονομία. Λοιπόν, ο Μάρξ, για να επιστρέψω στον Μάρξ, δεν αντιμετωπίζει την οικονομία ως μια τεχνική διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το ξεχνούμε, αλλά δεν πρέπει. Είναι για τον Μάρξ κοινωνική και όχι τεχνική η προσέγγιση του οικονομικού γίγνεσθε, όπως την επιχειρεί. Γι' αυτό μιλάει για πολιτική οικονομία και γι' αυτό μιλάει για κριτική της πολιτικής οικονομίας. Συνεπώς, η ενασχόλησή του με την πολιτική οικονομία, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο αποτελεί μία άρση, μία υπέρβαση προηγούμενων επιστημονικών του αναζητήσεων, παρά εξειδίκευση με την στενή τεχνική έννοια του όρου που εμείς σήμερα αντιλαμβανόμαστε. Τι εννοώ και εδώ, υπέρβαση, άρση. Η δική του ενασχόληση με την πολιτική οικονομία ως κριτική της πολιτικής οικονομίας δεν είναι αυτή ενός τεχνικού οικονομολόγου. Είναι περισσότερο η προσέγγιση ενός διεπιστημονικού πνεύματος, μια διεπιστημονική προσέγγιση που εμπεριέχει στο εσωτερικό της στοιχεία από πληθώρα επιστημονικών κλάδων και όχι μόνο επιστημονικών, ακόμα και από το πεδίο της τέχνης. Αυτά τα στοιχεία συντίθενται, όχι εκλεκτικιστικά, έρονται από τις βάσεις τους και συντίθενται σε ένα καινούριο επιστημονικό, διεπιστημονικό σώμα που είναι η κριτική της πολιτικής οικονομίας, το κεφάλαιο, με αυτή την έννοια. Δεν είναι η έκφραση μιας επιστημονικής αιμονής του Μάρξ στην οικονομία. Είναι, κατά τη δική μου τουλάχιστον προσέγγιση, ένα διεπιστημονικό έργο. Στις σελίδες του βρίσκει κανείς. Ασφαλώς οικονομική επιστήμη με τη στενότερη έννοια του πρωτίστως. Βρίσκει όμως κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, ψυχολογία, αισθητική. Έτσι, όλα αυτά όχι εξωτερικά συναρτημένα, αλλά με έναν οργανικό τρόπο συγκροτημένα. Συνεπώς, δεν θα έβλεπα ότι υπάρχει αιμονή. Υπάρχει, και αυτό νομίζω ότι υποστηρίζει εκεί ο Έγγελς, υπάρχει ένας υπερτονισμός πολλές φορές αυτού του στοιχείου της, του προσδιοριστικού ρόλου της οικονομίας και ειδικότερα της παραγωγής στην εξέλιξη την κοινωνική, στην κοινωνική δυναμική. Αυτό νομίζω ότι ως ένα βαθμό εξηγείται από την πολεμική των ιδεών και των ρευμάτων εκείνης της εποχής. Γιατί πώς συγκροτείται μια θεωρία, μια πολιτική θεωρία, αλλά ακόμα και μια επιστημονική θεωρία, συγκροτείται μέσα από τη διαπάλη. Δηλαδή, η πάλη των τάξεων και γενικότερα η πάλη των αντιθέσεων δεν υπάρχει μόνο στο πεδίο του κράτους ή στο πεδίο, αν θέλεις, το αφηρημένα φιλοσοφικό. Υπάρχει σε όλα τα επίπεδα που εκφράζεται η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Όταν αυτοί είχαν να αντιμετωπίσουν τον ιδεαλισμό, που έδινε αυτήν την προτεραιότητα στο στοιχείο της ιδέας, την έννοια της ιδέας. Ήταν, θα έλεγα, αναμενόμενο να υπερτονίσουν το αντίπαλο στοιχείο. Κατάλαβα. Της υλικότητας, όχι με την έννοια της φυσικής ύλης απλά, της κοινωνικής ύλης. Έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο συμπτωματική, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, όχι τυχαία. Απαντά στο σύμπτωμα της εποχής με τη δική του επιλογή να υπερτονίσει το στοιχείο της οικονομίας. Κάπως έτσι το βλέπω. Και είχαν επίγνωση αυτού του κινδύνου. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με αυτό. Ναι. Θα το πάω λίγο σύγχρονα. Ναι. Ότι κατά τη γνώμη μου, εγώ μαρξιστής δεν είμαι. Βέβαια, διαλέγουμε με τον Μάρξ. Ασφαλώς. Όπως τον καταλαβαίνω εγώ. Προφανώς, καθένας, ναι. Υπάρχουν πολλά κομμουνιστικά κόμματα που αυτά που λες με τα οποία συμφωνώ, με την έννοια ότι δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά ήταν και αισθητική, και ήταν και το ένα, και ήταν και το άλλο, έχουν προάγει αυτό. Το οποίο ναι, μεν το καταλαβαίνω όπως και ο Μάρξ στην εποχή του, γιατί είχε να κάνει με έναν ιδεαλισμό που έπρεπε να τον μάχεται,
εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή με την ανάδειξη ας πούμε και την εξέλιξη τόσων επιστημών θα έπρεπε και αυτά τα κόμματα να είναι εμπλουτισμένα με όλες αυτές τις απόψεις που και ο ίδιος ο Μάρξ όπως λέει είχε από τότε και δεν στράφηκε εκεί για συγκεκριμένους λόγους. Φαντάζομαι ότι κατάλαβες τι εννοώ. Απολύτως, και θα σου απαντήσω πάλι με τον Μάρξ. Ο Μάρξ όταν αναλύει τα πολιτικά γεγονότα στη Γαλλία στα μέσα του 19ου αιώνα σημειώνει κάπου ότι όπως στη ζωή δεν κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση αυτά που λένε ότι είναι, έτσι και στην πολιτική δεν μπορούμε να κρίνουμε τα κόμματα με βάση αυτό που υποστηρίζουν, που δηλώνουν ότι είναι. Ναι. Τώρα, το τι συνιστά σήμερα ή και χθες και προχθές ένα κομμουνιστικό κόμμα ή τι προσδιορίζει ένα κόμμα ως κομμουνιστικό είναι... Ναι, εντάξει. Έτσι, θα μια να ζήτηση... κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό όμως που λέω είναι ότι σίγουρα η σχέση της μαρξικής θεωρίας και του μαρξισμού με τα ίδια τα κόμματα είναι μια σχέση πολυπίκυλα τραυματική, επώδυνη, με πάρα πολλές παθογένειες αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω σε αυτό τίποτε άλλο. Okay. Θέλω να μου πεις, πώς πιστεύεις ότι διαλεκτικά ο Μάρξ θα αντιμετώπισε τον μαρξισμό και ότι έχει γίνει στο όνομά του. Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ναι, γιατί το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πώς, τι θα έλεγε ας πούμε αυτός ο άνθρωπος τώρα αν ζούσε, αν μπορούσε να δει όλο αυτό το πράγμα που έγινε στο όνομά του και όλο αυτό το θεωρητικό που εξελίχθηκε μετά από αυτό. Εννοείς και τα καθεστώτα του λεγόμενου παρθού που σελζούν. Εννοώ κυρίως αυτά. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, ειλικρινά δεν μπορώ. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι αυτά τα καθεστώτα του λεγόμενου παρκού σοσιαλισμού πόρο απήχαν από την θεωρία του Μάρξ για το κράτος, για τη δημοκρατία, για την επαναστατική εξουσία και θα το επαναλάβω γιατί ξέρω ότι ο όρος, το είπα και πριν, είναι για τη δικτατορία του προλεταριάτου που την ορίζει ως την πολιτική περίοδο μετάβασης από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Δεν νομίζω πάντως ότι θα δυσκολευόταν να διαπιστώσει ότι πρόκειται περί δικτατορίας επί του προλεταριάτου. Αυτή είναι η γνώμη, αλλά ναι. Τώρα γενικότερα δεν μπορώ να το... Ναι, okay. Θα σου αναφέρω και ένα άλλο κομμάτι που γράφεις στον πρόλογο. Ναι. Γράφεις, αλλά και οι νεότεροι, ειδικά όσοι και δεν είναι λίγοι, συνειδητοποιούν το βαθύτερο υπαρξιακό αδιέξοδο στο οποίο τους οδηγεί ο κόσμος της εγχώριας και διεθνούς κεφαλαιοκρατίας, έστω και εξαρτημένοι σε μεγάλο βαθμό από τη λεγόμενη μεταμαρξιστική φιλολογία, στον αγώνα τους για έναν, όπως συνηθίζουμε να λέμε εντός εισαγωγικών, καλύτερο κόσμο, δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να αγνοούν ή να υποτιμούν τον Μάρξ και τον πλούτο της επαναστατικής μαρξιστικής θεωρίας. Διότι πράγματι, όσο στερεότυπο και αν ακούγεται, χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατικό κίνημα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λες εδώ ότι είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τη λεγόμενη μεταμαρξιστική φιλολογία. Ποια εννοείς ως μεταμαρξιστική φιλολογία? Ναι. Όταν λες ότι είναι εξαρτημένη, εμένα στα μάτια μου κάνει ως κάτι κακό. Ναι. Ωραία. Άρα και έτσι το γράφω. Έτσι το εννοείς. Έτσι το γράφω. Ναι. Okay. Δεν κρύβομαι. Ωραία. Ναι. Ποια είναι αυτή η μεταμαρξιστική φιλολογία, και κάτι άλλο. Ο Λενινισμός, γιατί έχει επικρατήσει, ας πούμε, να λέγεται Μαρξισμός-Λενινισμός, δεν είναι μια μεταμαρξιστική φιλολογία? Και δεν είναι εξάρτηση να εξαρτάται κάποιος, εξάρτηση με την κακή έννοια του, καλά, εξάρτηση, ναι, δεν έχει, ναι, καλή έννοια, ναι, να εξαρτάται κάποιος, ας πούμε, από τον Λενινισμό, ως κάτι μεταμαρξιστικό. Ναι, ο Λενινισμός ως κρατική ιδεολογία, δεν το συζητώ, είναι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι αντικείμενο μαρξιστικής κριτικής. Επαναλαμβάνω, ως κρατική ιδεολογία όπως διαμορφώθηκε, δηλαδή τέτοιο ήταν. Ναι, αυτό είναι. Ο Λένιν δεν μίλησε για Λενινισμό. Για Λενινισμό ο ίδιος ο Λένιν δεν μίλησε. Όχι, δεν μίλησε, ναι. Όχι. Να τα δούμε πάλι από την αρχή τα πράγματα. Τι εννοώ με τον όρο μεταμαρξιστικές προσεγγίσεις? Εννοώ μια σειρά θεωρητικών προσεγγίσεων του καπιταλισμού, οι οποίες
διατυπώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, διαλέγονται με τον Μάρξ, εξακολουθούν να διαλέγονται με τον Μάρξ και ταυτόχρονα επιχειρούν να τον αναιρέσουν, θα έλεγα, όχι απλά να πάνε πέραν, να τον προεκτείνουν, να τον αναιρέσουν. Όπως? Παραδείγματα τέτοια θα μπορούσα να αναφέρω και αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώ αυτά τα ρεύματα, καθ' άλλο αν διαφωνεί κανείς και άλλο αν τα υποτιμώ. Τις επεξεργασίες του Νέγκρι και του Χάρτ, με αυτά τα εμβληματικά κείμενα, έργα, την Αυτοκρατορία, το Πλήθος, την Ακολουθία, τις επεξεργασίες του Μπαντιού, παραδείγματα αναφέρω, το λέω Μπαντιού, με κομβική σημασία στην κομμουνιστική υπόθεση. Τις συγγραφές του Holloway. Ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία. Παρεμπιπτόντως έχω γράψει και ένα μικρό μελέτημα για αυτό, κριτικό, πάνω σε αυτές τις απόψεις του Holloway, όπου εκεί, ας το πω έτσι, καταθέτω και ένα δείγμα γραφής της δικής μου κριτικής στις μεταμαρξιστικές προσεγγίσεις, με αναφορά στον Holloway βέβαια συγκεκριμένα. Εκεί μπορώ να εντάξω τις προσεγγίσεις του Ζίζεκ. Τώρα, δεν μπορεί εύκολα να, και δεν πρέπει κανείς να εντάξει κάτω από αυτήν την ετικέτα μεταμαρξιστικές αναγνώσεις, αφηγήσεις, προσεγγίσεις. Λέω αφηγήσεις για την όρος που τον χρησιμοποιούν. Χωρίς διαφοροποιήσεις δεν είναι σωστό να τις εντάξει κανείς έτσι. Αν και για λόγους οικονομίας πολλές φορές τις παρουσίασεις το κάνουμε, αλλά υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές στιγμές μέσα σε αυτή τη διαδικασία και λιγότερο σοβαρές. Προσωπικά θεωρώ την περίπτωση του Νέγκρι φιλοσοφικά μια εξαιρετικά σημαντική περίπτωση. Και σε έργα του τα οποία δεν έχουν να κάνουν άμεσα τουλάχιστον με τον ίδιο τον Μάρξ και με τα κινήματα που ακολούθησαν, ο Νέγκρι αποκαλύπτει ένα τεράστιο φιλοσοφικό βάθος κατά τη γνώμη μου στις προσεγγίσεις του. Το έργο του για τον Σπινόζα, η Άγρια Ανομαλία, είναι ένα συγκλονιστικό φιλοσοφικό κείμενο. Και γενικότερα η παιδεία του φιλοσοφική είναι πολύ βαθιά. Δεν θέλω να μιλήσω έτσι πιο απορριπτικά για κάποιους άλλους, αλλά δεν είναι του ίδιου επίπεδου όλοι αυτοί οι στοχαστές, κατά τη γνώμη μου, φιλοσοφικά. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι αυτές οι αναγνώσεις που τοποθετούνται όχι απλά πέραν του Μάρξ, αλλά και συγκρούονται, επιχειρούν να αναιρέσουν κομβικά σημεία του Μάρξ και ενός κριτικού, θα έλεγα εγώ, μαρξισμού, αν και ο όρος για μένα είναι πλέον ασματικός, επηρεάζουν βαθύτατα τα σύγχρονα κινήματα και ιδιαίτερα την νεολαία. Αυτό το ζούμε και στα πανεπιστήμια, περιθωριακά στα μαθήματα είναι αλήθεια, γιατί η ρίση των παρόδων αυτού του είδους οι προσεγγίσεις που συζητούμε εδώ, μαρξιστικές και μεταμαρξιστικές, είναι πλέον στο περιθώριο του περιθωρίου των προγραμμάτων. Δεν το συζητούμε. Δεν το συζητούμε. Μαθήματα επιλογής και αν. Αλλά το βλέπεις εκεί που η νεολαία πάλεται, συζητεί, κινητοποιείται. Το είδαμε και στα πρόσφατα τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, στις πλατείες, πιο πριν στις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, η επιρροή που ασκούν οι ιδέες του Μπαντιού, του Ζίζεκ, του Holloway, του Νέγκρι ενίοτε, είναι πολύ σημαντική. Δεν σημαίνει ότι γίνεται πάντα συνειδητά και άμεσα, αλλά υπάρχουν και βγαίνουν σε πλήθος ζητημάτων και κρίσιμων. Αφέρω το παράδειγμα του κόμματος. Η θεωρία του πολιτικού κόμματος, μια μαρξιστική θεωρία του πολιτικού κόμματος, είτε είναι αυτή του Λένιν, είτε είναι αυτή του Γκράμψη, έστω και σύγχρονα επεξεργασμένη, είναι έξω από τον ορίζοντα της νεολαίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για μένα δεν είναι κακό αυτό, αλλά
Ναι, εμείς όχι, εγώ κάνω μια διαπίστωση. Ναι, εγώ κάνω μια διαπίστωση. Άρα συμφωνούμε δηλαδή ότι η επιρροή έρχεται από αυτά τα ρεύματα. Για μένα προσωπικά αυτό είναι μια ιδεολογική επιρροή που δημιουργεί πρόβλημα στην ανάπτυξη ενός μαχητικού, αποτελεσματικού και κυρίως με διάρκεια ριζοσπαστικού κινήματος στην εποχή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Ηγεμονεύει το μεταμαρξιστικό στοιχείο. Καθυστερεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η αναπροσαρμογή του μαρξισμού στην εποχή μας. Και αυτό για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, για μένα προσωπικά, στην αδυναμή ανάπτυξης ενός κινήματος με διάρκεια και στρατηγική στόχευση και αποτελεσματικότητα. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Στο βιβλίο διαχωρίζεις, λες ας πούμε ότι ο Μάρξ είχε μια πολιτική θεωρία πριν ενταχθεί στην κομμουνιστική υπόθεση και μετά ήταν ο Μάρξ, ξέρω εγώ, του κομμουνισμού. Και έχω το εξής, μπορεί να είναι αφελές το ερώτημα. Δηλαδή, ο Μάρξ της κομμουνιστικής υπόθεσης, όλο αυτό το πράγμα, ο μαρξισμός, δεν ήταν μια πολιτική θεωρία? Τι εννοείς ως πολιτική θεωρία, γιατί το διαχωρίζεις? Μάλλον δεν κατάλαβα εγώ την ερώτηση, δεν νομίζω την αφελής. Εγώ δεν την κατάλαβα. Νομίζω ότι γράφεις μέσα στο βιβλίο ότι η θεωρία του Μάρξ περί δημοκρατίας, εντάξει, πρόκειται για μια πολιτική θεωρία. Ναι. Εμένα μου φάνηκε ότι τη διαχωρίζεις από την υπόλοιπη θεωρία, ας πούμε, του Μάρξ, την κομμουνιστική. Ναι. Όχι μόνο δεν αφελές, είναι κύριο κατά τη γνώμη τώρα του. Έχει υποστηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εξακολουθεί να υποστηρίζεται και στις μέρες μας ότι ο Μάρξ δεν διατύπωσε μια δική του πολιτική θεωρία. Ναι. Ο Λούτσιο Κολέτη, για παράδειγμα, ένας πολύ σημαντικός, κατά τη γνώμη μου, μαρξιστής θεωρητικός, που βέβαια πολύ αργότερα προσχώρησε στις δυνάμεις του συστήματος, κατέληξε με τον Μπερλουσκόνη, νομίζω. Με τον Μπερλουσκόνη και όλα. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς εκπροσώπους αυτού του ιταλικού μαρξισμού, της σχολής του Γκαλβάνο Ντελα Βόλπε κλπ. Υποστηρίζει, μιλώντας και για τον Μάρξ του κομμουνισμού, δηλαδή τον Μάρξ της Κομμούνας, ότι δεν διαθέτει δική του πολιτική θεωρία, ουσιαστικά επαναλαμβάνει την ρουσοϊκή πολιτική θεωρία. Λέω λοιπόν ότι μία τέτοια άποψη, κατά τη γνώμη μου, αστοχή. Με την έννοια ότι ο Μάρξ, από τη στιγμή που συγκροτεί κριτική της πολιτικής οικονομίας, από τη στιγμή που επεξεργάζεται αυτό που ονομάζουμε ηλιστική αντίληψη της ιστορίας, επαναθεμελιώνει τη θεωρία του για το κράτος σε ένα καινούργιο έδαφος. Συνεπώς δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι αυτή η θεωρία που διατυπώνει για το κράτος, για την πολιτική, με αφετηρία την Παρισινή Κομμούνα, είναι το ανάτυπο μιας θεωρίας για το κράτος που είχε διατυπώσει ο Ρουσό 100 και περισσότερα χρόνια πριν την Κομμούνα. Εάν το πεις αυτό, είναι σαν να αποσπάς μηχανικά ένα θεωρητικό σώμα από τη ρίζα του. Δηλαδή την θεωρία του κράτους, τη θεωρία της δημοκρατίας όπως τη διατυπώνει πλέον ο κομμουνιστής Μάρξ, από την ταξική ανάλυση της κοινωνίας που κάνει αυτός και δεν μπορούσε να κάνει ή δεν έκανε, εν πάση περιπτώσει, στην εποχή του ο Ρουσό. Είναι δηλαδή καταλυτικό το γεγονός ότι ο Μάρξ μπαίνει στην λογική της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, συγκροτεί κριτική της πολιτικής οικονομίας. Είναι καταλυτικό το γεγονός όχι μόνο για την ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης, αλλά και για τη συγκρότηση πολιτικής θεωρίας του κράτους. Τελείως διαφορετικά, βγάζω το τελείως, διαφορετικά προσλαμβάνει κανείς το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας, του κράτους, της δημοκρατίας, της πολιτικής, στη βάση μιας ταξικής ανάλυσης της κοινωνίας, και διαφορετικά αν δεν την κάνει.
Συνεπώς επιμένω ότι ο Μάρξ έχει δική του πολιτική θεωρία, ακριβώς γιατί τη δική του ανάλυση της πολιτικής την θεμελιώνει από ένα σημείο και μετά στην ταξική προσέγγιση της αστικής κοινωνίας. Αλλά και πριν συγκροτήσει η ληστική αντίληψη της κοινωνίας, ο Μάρξ, το είπα και στην αρχή, δεν βολεύεται κατά τη γνώμη μου με την αντιγραφή. Ναι. Είτε του Σπινόζα, είτε του Ρουσό, για να αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τα οποία αναφέρεις και στο βιβλίο. Τους μελετά, τους αποδελτιώνει, αλλά τους αντιμετωπίζει και με έναν τρόπο δικό του. Mm-hmm. Αυτό βέβαια παίρνει κάποιο χρόνο. Mm-hmm. Και δεν γίνεται έτσι ευθύγραμμα και ομαλά. Μπαίνουμε πάλι στη λογική της υπέρβασης που είπα στην αρχή. Ωραία. Σε σχέση με αυτό το ερώτημα που σου έθεσα τώρα και μου απάντησες, εάν κάποιος απέκοπτε εντελώς το δημοκράτη Μάρξ από τον κομμουνιστή Μάρξ και κρατούσε μόνο το δημοκράτη, η θεωρία του, ας πούμε, περί δημοκρατίας. Ναι, πού θα έφτανε. Αυτό λέει. Ναι, και αν θα ήταν μια εμπεριστατωμένη και πλήρης πολιτική θεωρία, θα ήτανε. Και θα είχε, δεν θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, με κριτήριο το πόσο ο ίδιος ο Μάρξ ανέπτυξε τη σκέψη του στη συνέχεια. Αν νοηματικά τον αποκόψουμε, θα μπορούσε να σταθεί μόνη της ως πολιτική θεωρία η θεωρία του Μάρξ για τη δημοκρατία. Εξαρτάται τι εννοούμε αν θα μπορούσε να σταθεί. Δηλαδή, η προκομμουνιστική θεωρία του Μάρξ για τη δημοκρατία που την προσεγγίζουμε εδώ, σε αυτό το βιβλίο, συγκροτείται με βάση κάποιες διαστάσεις, κάποια στοιχεία τα οποία της δίνουν τη δική της ταυτότητα και ταυτόχρονα προετοιμάζουν εντός εισαγωγικών το άλμα για την θεωρία του Μάρξ για την πολιτική στη δυναμική του κομμουνισμού. Συγγνώμη στο διάκοπο. Ναι, ναι. Αυτό όμως μπορούμε να το πούμε επειδή ξέρουμε ότι ο Μάρξ τελικά γίνει κομμουνιστής. Δηλαδή μόνο εκ των υστέρων μπορούμε να το... Ναι, γι' αυτό λέω προετοιμάζουν εντός εισαγωγικών. Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μαρξικής αντίληψης για τη δημοκρατία πριν τον κομμουνισμό, πριν διαμορφώσει, πριν πάρει την απόφαση να λειτουργήσει αυτή την κατεύθυνση. Είναι αυτή η στιγμή που την ονομάζω ρεπουμπλικανική, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του θεωρίας. Μέσα στην παράδοση πολιτικής θεωρίας, της κλασικής, ας πούμε, πολιτικής θεωρίας, υπάρχει το μεγάλο ρεύμα του φιλελευθερισμού, προς το οποίο, κατά τη γνώμη μου, ο Μάρξ είναι πάντα κριτικός από τα πολύ νεανικά του κείμενα. Δεν υπήρξε φιλελεύθερος με την έννοια ενός λόγου ποτέ ο Μάρξ, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι κάτι που στην ιστορία των ιδεών πολλές φορές παραγνωρίζεται. Χαρακτηρίζεται φιλελεύθερος χωρίς να επισημαίνεται η διαφορά του Μάρξ από τον κλασικό φιλελευθερισμό. Υπάρχει το ρεύμα του κλασικού φιλελευθερισμού που εμβληματικά, συμβολικά, κατεξοχήν εκπροσωπείται από στοχαστές όπως ο Λοκ. Τέτοιος δεν υπήρξε ποτέ ο Μάρξ, γιατί ποτέ ο Μάρξ δεν υιοθέτησε την αντίληψη και δεν υπεράσπισε την αντίληψη για το κράτος ως φράκτη προστασίας της ιδιοκτησίας. Που είναι βασικό για το φιλελευθερισμό. Είναι κομβικό. Ναι. Και γενικότερα η εργαλειακή αντίληψη του κράτους. Και αυτό βασικό για το φιλελευθερισμό. Για τον Μάρξ το κράτος, κανονιστικά, ουδέποτε αντιμετωπίστηκε ως μέσο, ως εργαλείο. Το κράτος όπως ο ίδιος θα το υποστήριζε. Με αυτή την έννοια, ακόμα και ο όρος κράτος είναι προβληματικός εδώ. Ο Μάρξ μιλάει ουσιαστικά για πολιτεία, για κοινότητα. Τι θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Για πολιτεία, για κοινότητα. Προσλαμβάνει, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ονομάζει κράτος στην έννοιά του, στην ολοκλήρωσή του. Ας το πω διαφορετικά για να μην το πω με τη χεγγελιανή ορολογία και δεν γίνει κατανοητό. Ως κοινότητα. Ως κοινότητα. Γι' αυτό και η δική του κλίση, η δική του προσέγγιση είναι όχι προς τον φιλελευθερισμό, αλλά προς τον δημοκρατισμό, προς τον ρεπουμπλικανισμό,
όπως και σημαντικών νέων Εγγελιανών σε συγκεκριμένες στιγμές του έργου τους. Αναφέρω και συζητώ στο βιβλίο τον Μπρούνο Μπάουερ, τον Λουδοβίκο Φόερμπαχ, τον Άρνολντ Ρούγκε. Αυτοί δεν υπήρξαν φιλελεύθεροι με την έννοια που ήταν ο Λοκ. Δεν βλέπαν το κράτος ως εργαλείο. Για αυτούς ως μαθητών του Χέγκελ, το κράτος έρεται στην έννοια του, ολοκληρώνεται ουσιαστικά ως κοινότητα, ως τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Αυτό το αίσθημα του ανήκειν, του συμμετέχειν και συναποφασίζειν, είναι κομβικό. Για αυτούς αυτή η κοινότητα, αυτό το είδος πολιτείας χρωματίζεται πολύ πιο έντονα, κατά τη γνώμη μου, από την πόλη, από τη συμβολική της πόλης, αρχαιολινικής πόλης, αρχαιολινικής πολιτείας, και όχι από εκείνη ενός σύγχρονου για την εποχή του φιλελεύθερου κράτους όπως το Βρετανικό. Γι' αυτό και οι κριτικοί που ασκούν σε αυτόν τον φιλελευθερισμό είναι εντονότατη. Σε αυτή την πτέρυγα εντάσσεται ο Μάρξ. Και από αυτή την πτέρυγα επιχειρεί το άλμα, το διαλεκτικό άλμα, την υπέρβαση για να περάσει τον κομμουνισμό. Συνεπώς, δεν ξέρω αν ξέφυγα από το αρχικό σου ερώτημα. Για τον Μάρξ είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς ότι η θεωρία του για την πολιτική, η θεωρία του για το κράτος βγαίνει μέσα από την παράδοση του δημοκρατισμού και σε ρήξη, σε σύγκρουση προς εκείνη του φιλελευθερισμού. Θα επανέλθουμε τώρα λίγο. Ναι, ωστόσο. Αν το αποκόψουμε, αν μπορούμε να το αποκόψουμε. Και αφού ο Μάρξ, ας πούμε, ήταν πολέμιος του φιλελευθερισμού, σε βασικά σημεία του φιλελευθερισμού, ωραία. Η θεωρία του αυτή μπορεί, το πω τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, ναι, και το είπα και πριν, να σταθεί μόνη της και να συγκροτήσει μια αυτούσα πολιτική, όχι, θεωρία. Όχι, και όχι. Γιατί ήδη στα κείμενα αυτά που συζητούμε, δηλαδή πριν προσχωρήσει στον κομμουνισμό, στην κομμουνιστική αντίληψη, στην κριτική της Χεγκελιανής φιλοσοφίας του δικαίου, που τη γράφει από την άνοιξη του 43 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του ίδιου χρόνου, ήδη εντοπίζει το ρόλο της ιδιοκτησίας. Και τον εντοπίζει κριτικά, εισάγει στον προβληματισμό του τη διάσταση της φτώχειας και του πλούτου, εντοπίζει ότι στην κοινωνία των ιδιωτών πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση του ενίγματος. Συνεπώς ήδη έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται και αναζητεί να θεμελιώσει τη θεωρία του κράτους στο έδαφος της ταξικής, ακόμα με την ευρία έννοια του όρου, έτσι. Δεν το λέω κυριολεκτικά. Στο έδαφος της ταξικής ανάλυσης πραγματικότητας. Άρα δεν μπορεί να τον αποκόψει, να αποκόψει τον προβληματισμό του, τη θεωρία του από αυτόν τον προβληματισμό. Έχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής, ας το πω έτσι, φόρτισης, της ταξικότητας, με την ευρία έννοια του όρου. Γιατί μην ξεχνάς ότι όντας συντάκτης και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα του Ρήνου, πριν ακόμα, λίγους μήνες πριν ακόμα αρχίσει να γράφει την κριτική στην Γέλληνα φιλοσοφία του δικαίου, έχει μια σειρά άρθρων που εντοπίζει ότι το κράτος της εποχής του εξυπηρετεί το μερικό συμφέρον, όχι το καθολικό, όπως εμφανίζεται ότι κάνει. Όπως και σήμερα δηλαδή. Ακριβώς, όπως και σήμερα. Και όλα αυτά πριν ακόμα κάνει κριτική της πολιτικής οικονομίας, έτσι. Και ότι χτυπάει αυτό το κράτος, θίγει, πλήττει και μάλιστα με απάνθρωπο τρόπο τα υλικά συμφέροντα των φτωχών ανθρώπων. Τα στοιχειώδη, δηλαδή, τις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσής τους. Αυτό το έχει δει από πολύ νωρίς. Το έχει δει, δηλαδή, πριν ακόμη προσχωρήσει στην κομμουνιστική υπόθεση. Και συνεπώς, η κριτική του για το κράτος είναι από πολύ νωρίς φορτισμένη από αυτό το υλικό στοιχείο. Το στοιχείο της ταξικής, εν τη ευρία έννοια,
ανάλυσης. Θα να σε ρωτήσω το εξής. Τι πιστεύεις ότι θα έλεγε ο δημοκράτης όμως Μάρξ, ναι, για το σύγχρονο καπιταλισμό, έτσι όπως τον βιώνουμε εμείς σήμερα. Ο δημοκράτης Μάρξ, ποια όπλα θα χρησιμοποιούσε εναντίον του? Αυτό, αν και μπορεί να μου τα έχεις πει μέσα στην ανάλυση σου. Ναι, όχι, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα και μας βοηθά να το συνδέσουμε λίγο το πράγμα με το σήμερα. Κοίταξε, το πρώτο νομίζω που δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαρξιστής για να το εντοπίσει, διαγυμνού οφθαλμού προκύπτει, άσχετα πολιτικά δεν έχει αξιοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου, από τις κριτικές δυνάμεις στο σύστημα όπως θα έπρεπε, είναι αυτή αυτή η εκφυλιστική πορεία του κοινοβουλευτισμού, αυτή η ραγδαία, θα έλεγα έτσι, κατεδάφιση και των στοιχειοδέστερων διαστάσεων του κοινοβουλευτικού οικοδομήματος, του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού. Γίνεται, βλέπω, κατά τη γνώμη μου πλέον είναι πολύ σαφές ότι αυτό που ονομάζουμε κράτος σήμερα είναι όχι απλά εξαρτημένο, είναι ένας υποτακτικός των συμφερόντων των αστικών τάξεων. Σε βαθμό που ακόμα και η λειτουργία του πια σε πολλές περιπτώσεις είναι από το χώρο τον επιχειρηματικό, τον τραπεζικό. Σωστά. Δηλαδή ακόμη και αυτό που ο Μάρξ εντόπιζε στην εποχή του ως σχετική αυτονομία της πολιτικής και του κράτους. Δεν υπάρχει. Μιλώ στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας. Οριακά υφίσταται και άνοικια. Η συρρήκνωση αυτού του δίκτυ σχετικής αυτονομίας είναι δραματική, είναι φοβερή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και το οποίο, εάν υπήρχε σήμερα ένα δυναμικό θεωρητικό ρεύμα το οποίο θα αντλούσε από τον μαρξισμό και όχι μόνο, θα έπρεπε να το έχει αξιοποιήσει. Κάνοντας μία κριτική στον κοινοβουλευτισμό, αλλά στην οπτική και την κατεύθυνση της δημοκρατίας. Γιατί στην κοινή συνείδηση κοινοβουλευτισμός και δημοκρατισμός ταυτίζονται. Είναι παράγωγο της σύγχυσης που γίνεται μεταξύ φιλελευθερισμού και δημοκρατισμού. Ο κόσμος του Λοκ και ο κόσμος του Ρουσό είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ξεκίνησαν δύο διαφορετικά νήματα, στο που έτσι να ξετυλίγονται. Το λέω κάπως σχηματικά τώρα, από αυτούς τους δύο θεωρητικούς. Ο ένας ως υποστηριχτής του κοινοβουλευτισμού και ενός πολιτεύματος συνταγματικής μοναρχίας για τα δεδομένα της Βρετανικής πολιτείας εποχής, ο άλλος ως θεμελιωτής της δημοκρατίας και μάλιστα με τον πιο προθυμένο άμεσο δημοκρατικό τρόπο. Όχι εξ ολοκλήρου, γιατί και ο Ρουσό, τώρα ας κάνω μια παρένθεση, όταν κλήθηκε να νομοθετήσει για την Κορσική και την Πολωνία, προέβλεψε τη λειτουργία βουλευτικού σώματος, αλλά πάλι με ανακλητότητα, λογοδοσία κλπ. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς εξακολουθούμε σήμερα να ταυτίζουμε τη δημοκρατία με το κοινοβούλιο. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μια κριτική, μια ριζική κριτική στον κοινοβουλευτισμό σε δημοκρατική κατεύθυνση. Η κομμούνα είναι ένα κατεξοχήν, ιστορικά να το δει κανείς, δημοκρατικό σώμα. Τα επαναστατικά Σοβιέτ επίσης, τα επαναστατικά όχι ήταν. Ναι. Συμβούλια τα οποία έχουν συγκροτηθεί σε διάφορες φάσεις των κινημάτων, αυτά είναι δημοκρατικά όργανα. Δεν είναι κοινοβουλευτικά. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Σωστά. Μια που αναφέρθηκες και τώρα και πριν από λίγο στον
Ρουσό και στον Λοκ, και επειδή αναφέρεις στο βιβλίο σου και την επιρροή του Σπινόζα στη σκέψη του Δημοκράτη Μάρξ. Ναι. Θες να μου πεις λίγα λόγια για αυτό? Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει, γιατί να πούμε λίγα λόγια. Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι ο Μάρξ ως φοιτητής, στη φάση που προετοίμαζε την, που εκπονούσε τη διδακτορική διατριβή, αποδελτίωσε με μεγάλη ταχύτητα, όπως συνήθιζε να κάνει, την θεολογικοπολιτική πραγματεία του Σπινόζα, και έχει σημασία, γιατί τα έχουμε πλέον αυτά, τα έχουμε αυτά τα χειρόγραφα στη διάθεσή μας, παρά το γεγονός ότι αυτές οι, αυτά τα αποσπάσματα είναι ασχολίαστα εν πωλής από τον ίδιο, έχει σημασία να δει κανείς ποια αποσπάσματα από το ίδιο το έργο του Σπινόζα είχε επιλέξει. Και αυτό προσπαθώ κατά κάποιο τρόπο να το περάσω και σελίδες του βιβλίου. Νομίζω αυτό που τον συναρπάζει από την άποψη που εμάς ενδιαφέρει εδώ για τη δημοκρατία στο έργο του Σπινόζα είναι η ριζικότητα, η ριζοσπαστικότητα της σκέψης του. Το γεγονός ότι για τον Σπινόζα η δημόσια χρήση του λόγου είναι μια βασική συνιστόσα της δημοκρατίας. Ότι η δημοκρατία είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος. Ένας διαρκής εκδημοκρατισμός, όπως το λέει και ο Μπαλιμπάρ στις σχετικές του μελέτες για τον Σπινόζα. Είναι στοιχεία τα οποία τα αναδεικνύει, προκύπτουν μέσα από τις αποδελτιώσεις του Μάρξ, η αναζήτηση του λαού, του Δήμου, ως του φορέα της κυριαρχίας, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Μόνο τον ο Δήμος αυτό προσδιορίζεται. Γιατί ο λαός δεν προϋπάρχει, συγκροτείται ως τέτοιος. Μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας χρήσης του λόγου, της σύγκρουσης των επιχειρημάτων, της κριτικής στο ρόλο της Εκκλησίας, που για τα δεδομένα της εποχής ήταν πολύ σημαντικό. Yeah. Όλα αυτά τα πράγματα περνάνε μέσα από την μελέτη του Σπινόζα, από την πλευρά του Μάρξ, και τονώνουν κατά τη γνώμη μου στην αντίληψή του το πρόταγμα του αυτοπροσδιορισμού του Δήμου, του αυτοπροσδιορισμού της αυτονομίας του συλλογικού σώματος, το οποίο είναι και το πρόταγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου τον διακατέχει όταν μιλάει για κομμουνισμό. Δηλαδή, στην προοπτική της κομμουνιστικής κοινωνίας, αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο. Μια συλλογικότητα με χρήση του λόγου ανεμπόδιστη, όπου εν τέλει μέσα από την σύσκεψη και την συναπόφαση αυτοπροσδιορίζεται το συλλογικό σώμα. Σε αυτήν την κατεύθυνση το άτομο είναι ταυτόχρονα πολίτης και υπήκοος. Δηλαδή είναι πολίτης των αποφάσεών του, μάλλον. Ναι, υπακούει στις αποφάσεις για τις οποίες ο ίδιος έχει συμβάλει. Υπήκοος με την καλή έννοια. Ακριβώς. Με την κυριολεκτική έννοια. Υπακούω, αλλά σε τι? Στην απόφαση του συλλογικού σώματος. Στην οποία όμως εγώ έχω συμβάλει. Ναι. Τώρα μου ήρθε ένα ερώτημα. Ναι. Έτσι ξαφνικά. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κοινωνία, έτσι, που οι άνθρωποι, ας πούμε, συναποφασίζουν κτλ. Ναι. Και συναποφασίζουν όλοι μαζί ότι δεν θέλουν πλέον στον τόπο που ζούνε, όπως και να τον προσδιορίσουμε τώρα, με λίγο μεταφυσικό, ναι, έτσι, ναι, ναι, να δέχονται, ας πούμε, μετανάστες, ανθρώπους από αλλού. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, επειδή μίλησες για ότι ο λόγος, ο δημόσιος, θα είναι ελεύθερος. Αν συναποφασιστεί κάτι τέτοιο, που δεν είναι προς μια προοδευτική κατεύθυνση, αυτοί που διαφωνούν τι πρέπει να κάνουν? Δηλαδή να υποστούν εντός εισαγωγικών την απόφαση όλων των υπολείπων? Θέλω να το πω αλλιώς, σε μια τέτοια κοινωνία θα μπορούσε να είχε
δημόσιο λόγο και ελεύθερο κάποιος που πιστεύει, ας πούμε, στον εθνικό σοσιαλισμό. Και αν αυτός κατάφερε να στρέψει την κοινωνία προς τα εκεί, τι θα γινόταν τελικά? Κοιτάξτε. Θα ήταν μια δημοκρατική κοινωνία σε ό,τι αφορά τη συναπόφαση, αλλά μπορεί η πορεία της να ήταν εντελώς φασιστική. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Θα το πω διαφορετικά, κοίταξε. Θα ήταν λίγο πολύ θεωρητικό αυτό που θεωρούσα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Από μία άποψη μπορεί να είναι και πολύ πραγματικό. Ναι. Η συζήτηση μπορεί να πάει σε βάθος, αλλά και προς τα πίσω. Ο Ρουσό διακρίνει ανάμεσα στην γενική βούληση και την βούληση της πλειοψηφίας ή τη βούληση όλων, όπως τη λέει. Η βούληση της πλειοψηφίας μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε θέμα συζητηθεί, όταν ο καθένας τοποθετείται με βάση το ειδικό του συμφέρον. Η γενική βούληση είναι πάντα ένα ζητούμενο που προσεγγίζεται στο βαθμό που οι συμμετέχοντες συσκέπτονται και συναποφασίζουν με γνώμονα το συμφέρον, το γενικό. Συνεπώς το ένα που θα έλεγα είναι, το πρώτο ερώτημα που θα βάζα είναι αν είναι γενικό συμφέρον, αυτό το συμφέρον, γενικό συμφέρον και έχει απλό συμφέρον της πλειοψηφίας ενός σώματος, ο εκτοπισμός των προσφύγων, ο αποκλεισμός, ας πούμε, κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεύτερο, και με τον κανονιστικό τρόπο που μπορεί να το συλλάβει κανείς, θα έλεγε ότι αυτό δεν είναι η γενική βούληση, αυτό μπορεί να είναι η βούληση μιας πλειοψηφίας και συνεπώς οι μειοψηφούντες σε αυτή την περίπτωση δεν οφείλουν να υπακούσουν, αλλά δεν έχουν άλλο δρόμο παρά να αποχωρήσουν από αυτή την από αυτήν την πολιτεία, τώρα δεν το λες και συλλογικότητα αυτό, διότι είναι ένα άθροισμα μερικοτήτων, δεν είναι συλλογικό. Ναι, συγγνώμη, το ίδιο άρα θα μπορούσε να συμβεί και στην αντίστροφη περίπτωση. Δηλαδή? Που ένα σώμα συναποφάσιζε ότι θέλει να, μάλλον η πλειοψηφία αποφάσιζε ότι θέλει να δέχεται τους μετανάστες, αλλά μια μειοψηφία θα λέγει ότι εγώ παιδιά δεν θέλω, ναι. Πάλι θα φεύγει. Ναι. Γιατί προφανώς, δεν θα ήταν συναπόφαση. Προφανώς, ναι, προφανώς θα φεύγει. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, ναι, ο αγώνας για τον αυτοπροσδιορισμό έχει κόστος και έχει κίνδυνο, έχει ρίσκο. Και είναι και διαρκής, παιδί. Είναι διαρκής. Και στην πορεία αυτή, είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν πισωγυρίσματα, να υπάρξουν επώδυνες, ας το πω έτσι, συνθήκες και καταστάσεις. Έτσι προχωρεί η ιστορία. Ναι. Σωστά. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι εξασφαλισμένος εκ των προτέρων αυτός που θα λέγαμε ο έλογος αυτοπροσδιορισμός. Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Ένας διαρκής αγώνας είναι. Δεν μπορεί να το δει κανείς διαφορετικά και δεν μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει ότι θα οδηγήσει. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μάλλον θα είναι το τελευταίο ερώτημα αυτό που θα σου κάνω. Ναι. Θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο σου. Ναι. Δεν θέλω να σου φανεί προβοκατόρικο το ερώτημα. Είναι πραγματικό. Ακόμα και προβοκατόρικο να σου πει, εγώ θα το κάνω. Προκλητικό είναι και γόνιμο, ναι. Ωραία. Αναφέρω και τις σελίδες, γράφεις στη σελίδα 61-62. Ναι. Μπορεί να συγκροτηθεί και στις μέρες μας μια ριζοσπαστική μαρξιστική πολιτική κριτική απέναντι σε λιγότερο ή περισσότερο ακτιβιστικές πολιτικές εκδοχές ενός ανέξοδου και αναποτελεσματικού κινηματισμού στηριγμένου στο θυμικό των μαζών. Η συστηματική έρευνα και η γνώση του κοινωνικού πεδίου που απορρέει από μια τέτοια μελέτη και όχι η αυθαιρεσία της βούλησης είναι όρος εκ των όνων Κάνεφ για τη συγκρότηση μιας θεωρίας μετάβασης, αλλά και στην ανάπτυξη συναφών πρακτικών που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματική ρήξη προς την ταξική ετερονομία και εκμετάλλευση. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα ή... Θα στα πω όλα, γιατί... Είναι και η ενιαία.
Στη σελίδα 331 γράφει ότι μόνο η διαπαιδαγώγηση προσωπικότητων με τις αρχές της συλλογικής ζωής, της μαρξικής εντός εισαγωγικών αληθινής δημοκρατίας, μπορεί να αποσοβήσει την εκτροπήση ορουελικούς κόσμους. Και από την άποψη αυτή, συνεπώς, ο δημοκράτης Μάρξ αποδεικνύεται ένας σοφαστής των δικών μας χρόνων. Είναι προφανές ότι και μόνο η ανάδειξη της πολιτικής με την πιο πάνω έννοια ως ορίζουσα της προκομμουνιστικής μαρξικής θεωρίας δημοκρατίας δεν αφήνει περιθώρια της ταύτισης της αληθινής δημοκρατίας με μια αναρχική καταστροφή του πολιτικού. Μετά συνεχίζει στην ίδια σελίδα και στην 332. Για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ανθρωπολογικά, κοινωνικά και εν τέλει πολιτικά, η αληθινή δημοκρατία προϋποθέτει συλλογική και συνειδητή δράση βάσει σχεδίου. Η μαρξική πολιτεία δεν είναι αναρχία, γράφεις. Η εντός εισαγωγικών αληθινή δημοκρατία δεν θεμελιώνεται στην απελευθέρωση του αυθόρμητου και δεν εκφράζει την πραγμάτωση μιας κοινωνίας χωρίς πολιτική, μιας ελευθεριακής κοινωνίας που μπορεί να προκύψει σαν απορία της δράσης του δημιουργικού πάθους της καταστροφής, για να θυμηθούμε τη φράση του νεαρού Μπακούνιν. Εντάξει, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, ο Μπακούνιν, μιλώντας για δημιουργικό πάθος της καταστροφής, δεν κατέληγε σε αυτό. Έλεγε ότι πρέπει να φτιάξουμε και κάτι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ενώ σε όλο σου το βιβλίο, και είναι πολύ λογικό αυτό που λες, τη ζητάς, λες να αντιμετωπίσεις αναγνώσεις διαλεκτικά τη σχέση του Μάρξ με τη δημοκρατία και την ενσωμάτωση του κράτους στην κοινωνία. Δεν φαίνεται να κάνεις το ίδιο με το αναρχικό ρεύμα σκέψη. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι είσαι λίγο απόλυτος, ότι δεν θες να διαλεκτεί ο αναγνώστης, ας πούμε, το. Γιατί εγώ, μαρξιστής δεν είμαι, όπως σου είπα, συνδιαλέγομαι με τον Μάρξ. Το blog λέγεται Ελευθερία Τίποτα και το προσωνύμιο μου είναι Ελευθεριακός. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι ο αναρχισμός και η αναρχία γενικά είναι αυτό που λες η κατάργηση της πολιτικής. Εσύ γιατί το πιστεύεις αυτό? Και γιατί δεν συνδιαλέγεσαι τελικά, όπως ζητάς από τους αναγνώστες, ας πούμε, διαλεκτικά με τον αναρχισμό? Ναι, κατά πρώτον. Δεν είναι προβοκατόρικο τώρα το θέμα. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Καθόλου προβοκατόρικο είναι και ενδιαφέρον και πιστεύω μπορεί να είναι και γόνιμο αυτό το ερώτημα, να το αντιμετωπίσει κανείς χωρίς προκαταλήψεις. Mm-hmm. Και ειλικρινά σου λέω, δεν έχω προκατάληψη. Προσπαθώ να μην έχω, για να είμαι ακριβής, προς τον αναρχισμό. Και εδώ σωστό θα ήταν, νομίζω, να διακρίνει κανείς και σε επιμέρους εκδοχές, γιατί και ο αναρχισμός είναι ένα πολύ μόρφο ρεύμα. Σωστά. Άλλος ο αναρχισμός του Προυντών, άλλος του Μπακούνιν, άλλος του Κροπότκιν. Η αλήθεια είναι, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, ότι στις σελίδες αυτές και γενικότερα στην όποια ανασχόλησή μου την κριτική πάνω στη σχέση μαρξισμού και αναρχισμού, στον νου μου και στην ανάλυση μου έχω περισσότερο τον Μπακούνιν. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Σωστά. Πάνω στο θέμα Μάρξ Μπακούνιν ή μαρξισμός αναρχισμός. Συνεπώς, έτσι μόνο κάποια σημεία θα καταγράψω. Θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικές θεωρήσεις, καταρχήν ανθρωπολογικές, δηλαδή είναι άλλη αντίληψη του Μάρξ για την συγκρότηση του ανθρώπου. Αποφεύγω να χρησιμοποιήσω εδώ τον όρο ανθρώπινη φύση, γιατί ο άνθρωπος συγκροτείται ως άνθρωπος για τον Μάρξ μέσα από την ίδια τη δυναμική της κοινωνίας και της ιστορίας. Στο βαθμό που συγκροτείται η κοινωνία, συγκροτείται και ο άνθρωπος ως είδος. Και είναι άλλη θεώρηση του Μπακούνιν. Ο Μπακούνιν νομίζω ότι ανθρωπολογικά είναι πολύ πιο κοντά στην ανθρωπολογία, σε μια φιλελεύθερη ανθρωπολογία για τον. Δηλαδή, η αντίληψή του για την ελευθερία είναι περισσότερο η αντίληψη μιας ελευθερίας ως φυσικού δικαιώματος, με την έννοια ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, είναι ελεύθερος από τη φύση του, παρά η αντίληψη του Μάρξ που πηγαίνει περισσότερο στο Χέγγελ. Τώρα σχηματοποιώ κάπως, ναι, εξανάγκης, ναι, για τον οποίο ο Μάρξ, σύμφωνα με την οποία αντίληψη, ο άνθρωπος καταλήγει
ελεύθερος. Δεν γεννιέται ελεύθερος, καταλήγει ελεύθερος στον βαθμό που προσεγγίζει την κομμουνιστική κοινωνία. Η ανθρωπολογία του Μπακούνιν αναδεικνύει με πολύ μεγαλύτερη ένταση το αυθόρμητο στοιχείο στην ανθρώπινη φύση ως προϋπόθεση για την εξέγερση. Δεν είναι το μοναδικό. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι το μοναδικό, είναι αλήθεια. Αλλά για τον Μπακούνιν αρκεί, κατά τη γνώμη μου, όπως το διαβάζω, να αφαιρέσεις τη σκουριά από αυτό το ελαττήριο της εξέγερσης για να εκτιναχθεί αυτό. Δηλαδή να αφαιρέσεις από την ανθρώπινη φύση ό,τι έχει επικαθίσει μέσα από την δυναμική αυτών των εκμεταλλευτικών κοινωνιών, ώστε ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του. Για τον Μάρξ, η μετάβαση από το αυθόρμητο στο συνειδητό και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό προβάλλει πολύ πιο διαμεσολαβημένη. Εξού και η ανάγκη ενός επιστημονικά θεμελιωμένου, τεκμηριωμένου σχεδίου. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει εδώ ο όρος επιστήμη. Ναι. Και εδώ έρχομαι σε μια δεύτερη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο. Το πώς κατανοεί ο καθένας από αυτούς την επιστήμη και τον ρόλο, τον χειραφετητικό ρόλο της επιστήμης. Για τον Μπακούνιν τουλάχιστον, η επιστήμη σε σημαντικά κειμενά του είναι εχθρός της ζωής. Αυτό στον Μάρξ δυσκολεύομαι να το διακρίνω. Βεβαίως, η επιστήμη και για τον Μάρξ δεν είναι η επιστήμη ενός θετικιστή επιστήμονα. Αλλά κατηγορούν βέβαια για κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ έντονα. Βεβαίως. Και μέσα από την. Είσαι και σε τέτοιες εποχές. Βεβαίως. Και μπορεί σε ένα σημείο, ως ένα βαθμό, να υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Αλλά αυτό μάλλον ενισχύει το επιχείρημα ότι είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στον Μπακούνιν και στον Μάρξ. Το τρίτο στοιχείο, το στοιχείο της πολιτικής, που δικαιολογημένα το αναδεικνύεις. Λοιπόν, η πολιτική για τον Μάρξ είναι μια διαρκής διαδικασία. Διαρκής δεν σημαίνει απλά ομαλή και ευθυγραμμή, με τις τομές της, τις καμπές της, τους αναβαθμούς της, αλλά είναι μια διαδικασία που είναι απαραίτητη και διαμεσολαβεί την μετάβαση από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Εξού και ο προσδιορισμός της δικτατορίας του προλεταριάτου, που είναι η εξουσία του προλεταριάτου στον Μάρξ, δεν είναι η μορφή πολιτεύματος, ως πολιτικής μεταβατικής περίοδου από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Η πολιτική με αυτή την έννοια στον Μπακούνιν και στον αναρχισμό δεν υπάρχει. Δεν συμφωνείς. Δεν συμφωνείς. Όχι. Ωραία, μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση κάποια άλλη φορά. Δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Ναι, δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Ναι. Αλλά απλώς να ολοκληρώσω το επιχείρημά μου και το οποίο είναι ανοιχτό βέβαια σε κριτική. Δηλαδή, έχω την άποψη, το επιχείρημά μου είναι αυτό, ότι λείπει στον αναρχισμό και στον Μπακούνιν ειδικότερα μια θεωρία της μετάβασης. Όχι ότι στον Μάρξ και στον μαρξισμό είναι ολοκληρωμένη, αλλά έχει τεθεί επί τούτου ως μείζον ζήτημα και έχουν γίνει προσπάθειες επί προσπαθειών να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το τεράστιο ζήτημα του πώς θα μεταβούμε από την καπιταλιστική στην κομμουνιστική κοινωνία. Το θέμα, λέει, τακτικής και στρατηγικής είναι κομβικό. Δύο λόγια και κλείνω πάνω στο επιχείρημά μου. Ανεξαρτήτως τώρα των επεξεργασιών του Μπακούνιν και των άλλων θεωρητικών του αναρχισμού, εκτιμώ, και μακάρι να κάνω λάθος, ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι του το αναρχικό κίνημα και στην Ελλάδα και διεθνώς φετιχοποιεί δύο πράγματα. Το ένα είναι η βία και το δεύτερο είναι η ρήξη με την επιστήμη.
θα έλεγα με τη γνώση, αλλά επειδή μπορεί να ακουστεί προβοκατόρικο, το αποφέρω. Και με αυτή την έννοια μιλώ για έναν κινηματισμό με την αρνητική έννοια του όρου. Θα μπορούσα να μιλήσω για πρακτικισμό. Εδώ εντοπίζω κάποια κοινά στοιχεία με το πώς αναπτύχθηκε στην πράξη το κομμουνιστικό κίνημα και ιδιαίτερα αυτό το οποίο καθοδηγείται από κομμουνιστικά κόμματα ή καθοδηγήθηκε κατά το παρελθόν. Mm-hmm. Στον πρακτικισμό, ναι. Mm-hmm. Υπάρχει πράγματι ένα κοινό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Άρα, δεν φαίνεται να βλέπεις κάποια... όχι κοινά στοιχεία. Σύγκληση. Ναι. Ότι θα μπορούσα, ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι τώρα... Κοίταξε, αυτό που θα θεωρούσα γόνιμο είναι μια έτσι συντεταγμένη και συγκροτημένη θεωρητική συνάντηση, θεωρητική ανταλλαγή επιχειρηματολογίας. Να, αυτό το οποίο... αυτό που κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Έτσι καλώς. Δεν υπάρχει συγκροτημένη, μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένη. Ναι, δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν υπάρχει σε ευρύτερη κλίμακα. Ναι, και αν υπάρχει πολλές φορές είναι και εντελώς συγκρουσιακό. Ακριβώς, είναι με όρους πολεμικής και στο τέλος και μεταξύ Μάρξ και Μπακούνι, αυτή η συνάντηση έχει πολεμικό χαρακτήρα. Ναι. Εάν δεις τον τρόπο με τον οποίο σχολίαζε ο Μάρξ το κρατισμός και αναρχία του Μπακούνι, ακριβώς θα πιστείς, πέραν από το βάθος του προβλήματος, το ζήτημα του κράτους, της εξουσίας, της μετάβασης, θα πιστείς, νομίζω, για τον πολεμικό χαρακτήρα που είχε αυτή η σχέση. Δηλαδή, ο Μάρξ εξαντλήθηκε σε κάποια σχόλια. Αντίστοιχα, νομίζω, το βλέπουμε και σε άλλες στιγμές του κινήματος. Ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο ο Λένιν αντιμετώπισε την κριτική της Λούξεμπουργκ για το οργανωτικό ζήτημα είναι πάλι επιγραμματικός, δεν θα έλεγα βέβαια πολεμικός εδώ, αλλά χωρίς να μπαίνει στο βάθος του ζητήματος. Βέβαια πρέπει, όχι ότι το δικαιολογεί αυτό που θα πω τώρα, δικαιολογείται ότι στην περίπτωση ας πούμε του Μάρξ και του Μπακούνιν υπήρξε μια πολεμική για την πρωτοκαθεδρία στη Διεθνή. Τους Διεθνούς. Ο Λένιν με τη Λούξεμπουργκ ήταν σε μια φάση, ξέρω εγώ, περίεργη τότε. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η Λούξεμπουργκ δεν είχε σε πολλά δίκιο. Ναι, αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις, αλλά λέω ότι σε κομβικά σημεία του κινήματος, δυστυχώς, δεν είχαμε γόνιμες αντιπαραθέσεις, αλλά είχαμε την πολεμική. Ναι. Και αυτό πληρώνεται. Okay. Τώρα, πάντως, δεν νομίζω ότι... θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Πολιτικά, ούτε βλέπω, ούτε υποστηρίζω μία σύγκληση των δύο ρευμάτων. Θεωρητικά, όμως, μία συνάντηση για συζήτηση, ανταλλαγή επιχειρημάτων και προβληματισμών που μπορεί να ωφελήσει γενικότερα το ριζοσπαστικό κόσμο, ας το πω έτσι. Ασφαλώς πρέπει να γίνει. Okay. Αν και εγώ νομίζω ότι σε συγκροτημένη φάση δεν γίνεται αυτό, αλλά γενικά είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι μαρξιστής χωρίς να έχεις διαβάσει αναρχισμό και δεν μπορείς να είσαι αναρχικός χωρίς να έχεις διαλεχθεί με τον Μάρξ. Και να το πάρω και εντελώς σημειολογικά, βλέπω εδώ δύο βιβλία. Το προσωπογράφω πολύ. Ναι, ναι, ναι. Μουξιν και το άλλο είναι. Έχω πολύ, όχι, έχω πολύ αναρχισμό. Εδώ πάνω είναι αναρχισμό. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν συζητείτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Okay. Τελικά αυτό θα είναι το τελευταίο ερώτημα που θα σου κάνω τώρα. Το οποίο είναι πλήρως προβοκατόρικο. Το λέω από τώρα. Εντάξει. Αν έλεγε κάποιο, σου έλεγε ότι το βιβλίο αυτό για το Δημοκράτη Μάρξ γράφτηκε για να δοθεί μια άφηση αμαρτιών στον ολοκληρωτισμό για τον οποίο κατηγορείται ο κομμουνιστικός μαρξισμός μέσω των καθεστώτων του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, προβάλλοντας ένα Μάρξ, ας πούμε, θα το θέσω τώρα έτσι εντελώς απλοϊκά, έναν light Μάρξ, εντάξει, τι θα έλεγες? Θα έλεγα το πρώτο, ότι κάθε άλλο παρά light είναι αυτός ο Μάρξ. Για μένα, ο Μάρξ της Δημοκρατίας και ο Μάρξ του Κομμουνισμού στην προοπτική του, στην υπέρβαση του Μάρξ της Δημοκρατίας, είναι κατεξοχήν ριζοσπαστικός Μάρξ, επαναστατικός Μάρξ, ένας Μάρξ ο οποίος δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με το πώς συγκροτήθηκαν τα καθεστώτα του λεγόμενου υπαρχού σοσιαλισμού
Όταν λέω δεν έχει να κάνει, εννοώ για να γίνω σαφής ότι οι δικές του αντιλήψεις για την πολιτική, για τη δημοκρατία, η δική του κριτική για τη γραφειοκρατία, που ξεκινάει από το κείμενο του 43, την κριτική του στο Χέγγελ, βρίσκονται στους αντίποδες αυτού που συγκροτήθηκε σε αυτές τις κοινωνίες και σε αυτά τα καθεστώτα. Συνεπώς, δεν γράφτηκε αυτό το βιβλίο για να δοθεί, για να υπάρξει έτσι μια συμβολή στην άφεση αμαρτιών του Μάρξ σε σχέση με το έγκλημα που έγινε εκεί. Όχι, ίσα ίσα γράφτηκε για να φωτιστεί όσο μπορούσα από τη μεριά μου η απόσταση που χωρίζει τον Μάρξ από αυτές τις εξελίξεις και ακόμη παραπέρα το πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η σκέψη του Μάρξ, το έργο του Μάρξ και του Μάρξ Δημοκρατίας και του Μάρξ του Κομμουνισμού στη συνέχεια ως κριτική στο πώς εξελίχθηκαν, λειτουργήσαν, διαμορφώθηκαν και κατέληξαν αυτά τα καθεστώτα. Άρα εσύ βλέπεις, ας πούμε, ότι εκτός από το Δημοκράτη Μάρξ για τον οποίο έχεις γράψει αυτό το βιβλίο, υπάρχει μεγάλη απόσταση αυτών των καθεστώτων από τον κομμουνισμό του, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη απόσταση και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σαφές στο βιβλίο που ετοιμάζω και όχι απλώς απόσταση. Ξαναλέω, στον κομμουνιστή Μάρξ, στον Μάρξ του κομμουνισμού, βρίσκει κανείς, κατά τη γνώμη μου, τις κρίσιμες διαστάσεις της κριτικής που χρειάζεται για να κατανοήσει το πώς εξελίχθηκαν αυτά τα καθεστώτα. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.